είναι μεγάλη γιατί έχω τον αγαπητό μου κύριο Δήμτσα, μετά του οποίου συνδέομαι εδώ και αρκετά χρόνια. Για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του στον παράγοντα άνθρωπο, όχι μόνο στην πατρίδα μας, την κρίσιμη αυτή στιγμή, αλλά και εκτός της πατρίδος μας. Είναι, θα λέγαμε, το δεξί χέρι του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Ιερονίμου. Απόψε βρίσκεται στην Καστοριά στο πόδι του. Ήρθε εδώ να μεταφέρει μηνύματα της παρουσίας του μακαριωτάτου και της βοήθειάς του. Σήμερα το πρωί πήγαμε σε δύο σχολεία, στη Μεσοποταμία και στον Εστόριο, και ο ίδιος με τα χέρια του έδωσε ιδιαίτερες ευλογίες στα παιδιά, από χαρτικά και άλλα δηλαδή, τα οποία ήταν μια προσφορά της Αποστολής. Απόψε μας έχει ετοιμάσει και μια άλλη εκδήλωση για το Αλτσχάιμερ. Έχει εκλεκτούς επιστήμονες μαζί του, όπως και απόψε θα μας μιλήσουν, και αύριο το πρωί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 η ώρα μέχρι τις 2 θα υπάρχει ένα τεστ μνήμης. Εγώ θέλω μόνο να τον ευχαριστήσω και να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τον κόπο τον οποίο έκανα. Και μάλιστα με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ξέρετε, το πρωί είχαμε ομίχλη, να έρθει από τη Θεσσαλονίκη, να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη εν συνεχεία στην Καστοριά, προκειμένου να προσφέρει εδώ και μάλιστα να δώσει χαρά, να δώσει ελπίδα, να δώσει ζωή. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ που λέω ότι η Καστοριά είναι ένας δικός του τόπος και ένα δικό του σπίτι. Θα χαρώ πάρα πολύ να τον βλέπω πάντοτε με την εκλεκτή οικογένειά του εδώ και να απολαμβάνουμε και εμείς αυτής της αγάπης την οποία του έχει δώσει ο Θεός. Άλλωστε η αγάπη είναι δώρο. Και όταν έχει κανείς το δώρο, τότε έχει τα πάντα. Η παρουσία μας στην Καστοριά της Αποστολής είναι μια έκφραση αγάπης του Αρχιεπισκόπου για τους ακρίτες της χώρας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε επισκεφθεί όλες τις ακριτικές περιοχές. Σήμερα βρισκόμαστε στην Καστοριά για να στείλουμε ένα μήνυμα ενίσχυσης των ακριτών, να τους δείξουμε ότι τους σκεφτόμαστε εμείς στο κέντρο, ότι ο Αρχιεπίσκοπος νοιάζεται για αυτούς και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σεβασμένο του Μητροπολίτη Καστορίας για την βοήθεια και τη στήριξη που μας έδωσε σε αυτή την πρωτοβουλία. Επισκεφθήκαμε το πρωί τα σχολεία. Ήταν πολύ συγκινητική η εικόνα των παιδιών που μας υποδέχθηκαν με άριστο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα γίνεται μια εκστρατεία ενημέρωση για το Αλτσχάιμερ, την νόσο του αιώνα. Και αύριο, με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου, θα διανεμηθούν θέματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θέλουμε να υποσχεθούμε στους κατοίκους Καστοριάς, κυρίως όμως στη Μητρόπολη, ότι η Αποστολή, η οποία στηρίζει όλους όσους έχουν ανάγκη ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και φυλής, θα βρίσκεται δίπλα στη Μητρόπολη και στις ανάγκες που έχει η περιοχή. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να τονίσουμε πόσο έγκυρη είναι η σημασία της έγκυρης διάγνωσης. Είναι αποφασιστική σημασία, διότι μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο, διότι η θεραπεία για αυτή την νόσο δεν έχει βρεθεί ακόμα. Γενικότερα για την νόσο να πούμε, είναι η νόσος του είναι αιώνα, δυστυχώς η νόσος του μέλλοντος, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της νόσου. Κάθε 3 δευτερόλεπτα παγκοσμίως έχουμε και ένα νέο κρούσμα. Οι μελέτες δείχνουν ότι μέχρι το 2050 θα έχει αυξηθεί δραματικά. Τα άτομα που νοσούν θα είναι πάρα πολλά. Οπότε ρίχνουμε το βάρος στην έγκυρη διάγνωση. Πού οφείλεται όλη αυτή η έξαρση, πιστεύετε? Σίγουρα οφείλεται στο ότι έχει πλέον αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Παλιά οι άνθρωποι βίζουν τόσο πολύ καιρό. Αλλά οφείλεται και στον τρόπο ζωής. Το άγχος, το στρες, όλα αυτά συμβάλλουν στο να εμφανίσει κάποιος άλλο. Αυτά είναι και τα συμπτώματα. Συνήθως τα πρώτα συμπτώματα τα οποία θα τα αναλύσουν και οι ψυχολόγοι μέσα ξεχνάν να πάρουν το φάρμακά τους ή δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν κάποιες λέξεις της καθημερινότητας. Οι κυρίες δυσκολεύονται πάρα πολύ στη μαγειρική, ενώ μέχρι πρώτην όσοι μαγείρευαν μια χαρά, τώρα κάτι αρχίζει να χαλάσει τα φαγητά τους. Αυτά είναι κυρίως τα πρώτα συμπτώματα. Και η ηλικία από την. Το ηλικιακό φάσμα. Σήμερα στην ομιλία μας στην πόλη σας θα πούμε κάποια γενικά πράγματα για τη λειτουργία της μνήμης. Θα συζητήσουμε λίγο με τους ηλικιωμένους κάποια συμπτώματα που πιθανότατα να εμφανίζουν όμως πάσχουν από άνοιγε Αλτσχάιμερ. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για το τι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι τα συμπτώματα, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε, ποιοι είναι οι τρόποι και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όταν προκύψει αυτή μέσα στην οικογένειά μας. Να πάρουμε από τη φράση πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε. Πόσο εργαλείο. Ο καταλληλότερος τρόπος και ο μοναδικά αποτελεσματικός αυτή τη στιγμή που έχουμε είναι το τεστ της μνήμης που χορηγείται σε άτομα άνω των 60 ετών. Τα τεστ τα οποία θα παραδώσουμε εμείς αύριο δωρεάν στην πόλη. Αυτός είναι ο
μόνος τρόπος να ξέρουμε αν ένα άτομο πάσχει όντως ή αν έχει μια προδιάθεση να εμφανίσει στο μέλλον άνοια ή αλτσχάιμερ. Στην ομιλία μου θα προσπαθήσω να περιγράψω όσο καλύτερα γίνεται την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών και τρόπους παρέμβασης, τι μπορούμε δηλαδή εμείς να κάνουμε σαν συγγενείς ή σαν ειδικοί ψυχίας, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε μέσα στην καθημερινότητά τους. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, όταν έχουμε στην οικογένεια κάποιο άτομο που πάσχει από άλλο ή αλτσχάιμερ? Το πρώτο βήμα που πάντα λέω και επιμένω σε αυτό είναι η σωστή ενημέρωση και ο νευροψυχολογικός έλεγχος, ο οποίος είναι απαραίτητος. Είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα σταθερή για τον δικό μας άνθρωπο. Και μέσα από αυτή τη συμβουλευτική, μέσα από επιστημονικό προσωπικό, να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα για τον ίδιο και για μας. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι να έχουμε υπομονή, να οργανώσουμε το πρόγραμμα της ζωής μας, να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολο και κατάλληλο για τον ίδιο μας τον ασθενή, να του εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον με ασφάλεια και ηρεμία και να προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε όσο γίνεται να ενδυναμώσει τις γνωστικές λειτουργίες που ήδη έχει, έτσι ώστε να μπορέσει αργότερα να καλύψει κάποιες αδυναμίες που μπορεί να έχει η μνήμη του.